Επιστροφή, φίλες και φίλοι, και έχουμε την χαρά να είναι εδώ μαζί μας η κυρία Πολίνα Μπανά, δικηγόρος, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας. Κυρία Μπανά, να σας χαιρετήσουμε. Και εγώ, κύριε Φιλεκτέ, καλησπέρα σας, αμοιβαία χαρά. Να τονίσουμε φυσικά ότι ο λόγος συζήτησης είναι για να συζητήσουμε και για κάποιες εκδηλώσεις τις οποίες προγραμματίζει ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Ένα σύλλογος που έχει βαρύ όνομα, έχει μεγάλη ιστορία και πάρα πολύ και σημαντική δράση, πρέπει να πούμε. Και ξεκινάμε από κάποια στοιχεία για το Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας. Ο Σύλλογος αριθμεί πάρα πολλές δεκαετίες λειτουργίας, ιδρύθηκε το 1959. Ίσως είναι και το παλαιότερο σωματείο που εξακολουθεί να έχει δραστηριότητα στην πόλη μας. Εσείως δηλαδή διάγουμε 7-8 δεκαετίες και πράγματι η αλήθεια είναι ότι έχει μακρά ιστορία και πορεία και σημαντικό παρελθόν όσον αφορά την πολιτιστική δραστηριοποίηση στην πόλη. Εγώ πάντα μιλώ και αναφέρομαι γιατί είναι από τις πρώτες μνήμες που έχω από τη δραστηριότητα του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας στη δεκαετία του 80, που είχε ιδρύσει και λειτουργήσει επί σειρά ετών το θεσμό του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που γινόταν τότε στο Διοικητήριο. Ήμουνα στην εφηβεία μου, ήμουνα μαθήτρια και ακολουθούσα αυτές τις διαλέξεις και τις ομιλίες που διοργανώνονταν σε τακτική βάση από το Σύλλογο στα πλαίσια του τιτλοφορούμενου Ανοιχτού Πανεπιστημίου μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα τότε στο Διοικητήριο. Θυμάμαι άνθρωποι... τώρα αυτά πρέπει να γινόταν πολύ να μπανά την περίοδο του Σοκράτη Δημητριάδη που ήταν δήμαρχος. Ναι. Πρέπει να ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 80 και λίγο νωρίτερα για να μιλώ εγώ για την εφηβική μου εφηβεία. Βασίλη τον Ξανθόπουλο που είχε έρθει, τον μεταξύ αείμνηστο καθηγητή. Θυμάμαι τώρα δηλαδή... Ναι, είχαν έρθει πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι και μάλιστα εγώ θυμάμαι τον Κάρολο Κούν, ο οποίος είχε έρθει και είχε μιλήσει για τη θεατρική του πορεία. Και ο Ρίτσος είχε έρθει μια φορά. Βεβαίως. Πάρα πολύ σημαντικά και βαριά ονόματα. Ήταν μια ένδοξη περίοδος, γι' αυτό πάντα την μνημονεύω, την έζησα και όλα στην εφηβεία μου, όπως είπα τότε, προδίδω και την ηλικία μου και πάντα έχει περίοπτη θέση στη μνήμη μου. Για τη δράση του Συλλόγου. Και αυτό γινόταν με τη στήριξη, πρέπει να πω, του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Ο κύριος Μανθόπουλος, πρέπει να πούμε, διατέλεσε πολλά χρόνια πρόεδρος, ο Τάκης Μανθόπουλος. Ο κύριος Τάκης έχει ταυτιστεί με το Σύλλογο, γιατί ίσως ήταν ο μακροβιέστερος πρόεδρος αυτού. Ναι, πρέπει να ήταν. Ήταν. Πολλά χρόνια. Φυσικά, οτιδήποτε καλό, αν δεν έχει και συνέχεια, ουσιαστικά παρακμάζει και τελειώνει. Αυτό όμως ήταν πραγματικά το ένδοξο παρελθόν. Να πούμε, κυρία Μπανά, φυσικά τότε ήταν και μια Ελλάδα η οποία εξέπεμπε φως, εξέπεμπε, είχε ιδιαίτερα γοητευτικούς ανθρώπους. Συμφωνώ, κύριε Φιλεχτέ. Μεγάλες προσωπικότητες, τεράστιες. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να έχει εξαιρετικούς συγγραφείς, ποιητές κλπ. Αλλά δεν έχουν το ίδιο ίσως μια ακτινοβολία. Να σας πω λίγο τη δική μου την άποψη. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν... πιστεύω ότι κάποιοι οι εποχές όσο πάμε πίσω είναι και καλύτερα. Με ποια λογική, τι εννοώ? Πιστεύω ότι η κάθε εποχή έχει τους εκπροσώπους της και έχει τους σημαντικούς της ανθρώπους. Εντάξει, αλλάζουν τα πρόσωπα φυσικά, αλλά δεν πιστεύω ούτε στην άκρα την νοσταλγία, ούτε στην παρελθοντολογία πολύ περισσότερο, ούτε στην προσωπολάτρια. Όλα αυτά συνδυαστικά με κάνουν να είμαι αισιόδοξη. Κάθε εποχή έχει και τους σημαντικούς της ανθρώπους, ακόμα και δυσκολότερες. Και ο στόχος που ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών υπάρχει είναι για να φέρει κοντά τους ανθρώπους με τα γράμματα και τις τέχνες, όπως λέει και ο κύριος. Όπως προδίδει και η ίδια η επωνυμία του Συλλόγου, αυτή ήταν και η καταστατική τους πρόθεση των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου, εξακολουθεί φυσικά, γιατί το...
Το χρειάζεται ο κόσμος, το ζητά ο κόσμος. Είναι η επαφή με τα γράμματα και τις τέχνες ευρύτερα. Γιατί ο σύλλογος δεν περιορίζεται μόνο στην προαγωγή της λογοτεχνίας στην εποχή μας, αλλά ασχολείται και με πολλά και διάφορα άλλο, όπως φερρυπίνει το θέατρο. Ανεβάζουμε θεατρικές παραστάσεις, η ερασιτεχνική θεατρική μας ομάδα, από το 1994 μέχρι σήμερα, κοντά 30 χρόνια, ανελιπώς και παραπάνω νομίζω. Επίσης, κάνουμε μουσικές συναυλίες, μετακαλούμε μουσικούς, επαγγελματίες, συμπράττουμε και με δραμηνούς καλλιτέχνες. Ήδη έφυζαν την καλή συνάδελφο και αξιολογότατη πιανίστα. Και αυτό είναι πολύ θετικό που κάνετε, πρέπει να το πούμε. Ότι δηλαδή δεν πάτε να βρείτε κάποιον στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά... Από το τοπικό, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, δυναμικό. Γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και θεατάνθρωποι και... Ναι, καλλιτέχνες που δεν γνωρίζαμε στο αντικείμενό τους. Επίσης ήθελα να μνημονεύσω και θα τα παρέλειψή μου τον Σταύρο το Λαπαρίδη. Είναι καθηγητής στο μουσικό σχολείο και εξαιρετικός πιανίστας. Κάναμε πρόσφατα ένα ρεσιτάλ πιάνου με τον κύριο Λαπαρίδη, μόλις τον περασμένο μήνα, στην μεγάλη αίθουσα βέβαια, που είναι η καταλληλότερη, η μοναδική ενδεχομένως, στο Δημοτικό Οδείο Δράμας. Επίσης, για τη δράση του συλλόγου, θα ήθελα να πω ότι αυτή την περίοδο, το καλοκαίρι που ήδη ξεκίνησε δυναμικά και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, σε εξωτερικό χώρο που ενδείκνυται, μεταφερόμαστε και μεταφέρουμε μία σειρά εκδηλώσεων αυτό το καλοκαίρι, όλους αυτούς τους μήνες που έχει διοργανώσει και θα διεξάγει ο σύλλογος. Και επεξηγούμε, μιλώ για κύκλο θερινών λογοτεχνικών βραδιών. Είναι μία σειρά από παρουσιάσεις σύγχρονων Ελλήνων λογοτεχνών, όχι δραμηνών. Αυτή τη φορά όλος ο κύκλος είναι με φιλοξενούμενους συγγραφείς που έρχονται από άλλες πόλεις. Θα γίνεται σε εξωτερικό χώρο, σε γνωστό καφέ. Δεν είναι διαφήμιση, πρέπει να το πω, είναι αναγκαίο πληροφοριακό στοιχείο. Στο παλιό ρολόι, που έχει έναν υπέροχο εξωτερικό χώρο, σε χαλαρό λοιπόν και δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στα τείχη λέμε τώρα. Ναι. Και ατμοσφαιρικό περιβάλλον, ελαίο, γυτνίασης με τα βυζαντινά τείχη της πόλης. Πέρσι το κάναμε για πρώτη φορά μία σειρά λογοτεχνικών βραδιών στο συγκεκριμένο χώρο. Σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Διαπιστώσαμε ότι οι δραμηνοί δεν λείπουν από την πόλη το καλοκαίρι. Κράτησε όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ναι. Αυτή ήταν η διαπίστωση και γι' αυτό το λόγο, επειδή είχε αθρώα προσέλευση και ανταπόκριση από τους δραμηνούς και πολύ καλές συμμετοχές φιλοξενούμενων λογοτεχνών, αποφασίσαμε και φέτος το ΔΣ να το επαναλάβουμε και να το καθιερώσουμε και σαν θεσμό. Έχουμε λοιπόν φέτος το νέο κύκλο θερινών λογοτεχνικών βραδιών που ξεκινά μόλις αύριο, 26 Ιουνίου Τετάρτη, θα αναφερθώ σε αυτό ιδιαιτέρως, και διαρκεί όλο το καλοκαίρι μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν το φεστιβάλ μικρού μήκους ταινιών σταματούμε, ευνοήτως, γιατί συμμετέχουμε και στις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις πάντα ο σύλλογος. Είναι λοιπόν 7 συνολικά λογοτεχνικές βραδιές. 7 βραδιές. Ναι. Έρχονται λογοτέχνες της νεότερης, της σύγχρονης γενιάς, οι οποίοι καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα, δηλαδή θα είναι και από τον ποιητικό χώρο και από τον πεζογραφικό χώρο. Η αυριανή, που είναι και η αναρκτήρια, εγκαινιάζει το νέο κύκλο το φετινό των λογοτεχνικών βραδιών, είναι διπλή η παρουσίαση. Φιλοξενούμε 2 λογοτέχνες, τη Βίκη Τσελεπίδου και τον Κώστα Καβανόζη. Έρχονται από την Ξάνθη, όπου κατοικούν, δραστηριοποιούνται και δημιουργούν. Είναι ζευγάρι και ο καθένας και οι δύο έχουν μια αξιόλογη πορεία στα πράγματα. Α, γράφουν παράλληλα, δεν γράφουν... Βεβαιότατα, παράλληλα, ανεξάρτητα, και για την ακρίβεια αύριο θα παρουσιάσουμε το τελευταίο μυθιστόρημα του Κώστα του Καβανόζη, το Τυχερό, όπως τιτλοφορείται το βιβλίο, Τυχερό, και παράλληλα την τελευταία λογοτεχνική δουλειά της Βίκης Τσελεπίδου, που είναι μία νουβέλα με τον τίτλο Φιλελλήνων. Δραστηριοποιούνται και οι δύο αρκετά χρόνια στα λογοτεχνικά πράγματα, έχουν διακριθεί και από την κριτική και αγαπηθεί από το κοινό και με διακρίσεις λογοτεχνικές μιλώντας. Και μάλιστα το σημαντικότερο όλων είναι ότι γνωρίζουμε και αγαπούμε το έργο τους, αλλά δεν γνωρίζουμε τους ίδιους, γιατί δεν είχαν έρθει ποτέ στη Δράμα. Είναι η πρώτη φορά που θα εμφανιστούν. Από την Ξάνθη.
Από την Ξάνθη. Από τη γειτονική Ξάνθη. Δεν είχε ποτέ γίνει μία παρουσίασή του στη Δράμα. Είναι η πρώτη φορά αύριο. Θα έχουμε λοιπόν μία πρώτη ευκαιρία να τους γνωρίσουμε από κοντά. Και είναι και οι δύο, πέρα από το ότι είναι πραγματικά ταλαντούχοι ως λογοτέχνες και σαν άνθρωποι είναι αξιαγάπητοι, επικοινωνιακοί, προσινείς, ανεπιτίδευτοι. Για μένα αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Και θα είναι μία βραδιά που θα μιλήσουν, θα συνομιλήσουν με το δραμινό κοινό, θα ανταλλάξουμε και ιδέες και απόψεις. Σε ένα είναι κλίμα η πρώτη χαλαρό. Εκδήλωση και είναι άλλες 6 μετά. Είναι άλλες 6 συνολικά, ανά 15 ημέρες, ανά 2 εβδομάδες. Όλες διεξάγονται μεσοδόματα Τετάρτη. Ευνοήτως για να είναι ελεύθερα τα Σαββατοκυριακά μας, να είναι ο κόσμος εδώ. Όλες θα γίνουν στον ίδιο χώρο όπως σας τον ανέφερα. Και όλες θα είναι 7.30 ώρα Τετάρτες απογεύματα. Το προηγούμενο διάστημα φυσικά ήταν πλούσιο, πρέπει να πούμε. Η εκδήλωση είναι αύριο, τι ώρα θα είναι περίπου? Αύριο είναι στις 7.30 ώρα. 7.30 ώρα το απόγευμα λοιπόν στο Παλιό Ρολόι. Το προηγούμενο διάστημα ήταν πλούσιο από πλευράς εκδηλώσεων. Μεταξύ αυτών είχατε και εκείνη την εξαιρετική, πρέπει να πω, εκδήλωση με τους 6 συγγραφείς. Ήταν πολύ περισσότεροι τελικά, συγκεντρώθηκαν συνολικά, λέτε για την δεύτερη συνάντηση λογοτεχνικών αναγνώσεων, κύριε Φιλεκτέ, σας θυμάμαι και εκεί. Λοιπόν, η οποία έγινε αρχές Απριλίου στο Δημοτικό Οδειοδράμας, πρέπει να πω με τη σύμπραξη και την οικονομική στήριξη της ΔΕΚΠΟΤΑ. Τη διοργάνωσε λοιπόν ο Σύλλογος Φιλογραμμάτων και Τεχνών Δράμας για δεύτερη φορά, γι' αυτό και δεύτερη συνάντηση λογοτεχνικών αναγνώσεων. Η λογική αυτής της ομαδικής συνάντησης λογοτεχνών ήταν να έρθουν από διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, της περιφέρειας λοιπόν της Ελλάδας και συγκεκριμένα από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, λογοτέχνες οι οποίοι δεν έχουν έρθει, αυτό που σας ανέφερα και λίγο νωρίτερα. Δεν έχει τύχει να έρθουν μέχρι σήμερα στη Δράμα για να παρουσιάσουν το λογοτεχνικό έργο τους και να γνωριστούν. Δεν βρέθηκαν δηλαδή ούτε μέσω φεστιβάλ, ας πούμε, ούτε με... Όχι, όχι, δεν είχαν κάνει ούτε μία παρουσία στην πόλη, η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς. Φυσικά σε αυτή τη συνάντηση λογοτεχνικών αναγνώσεων που βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τους δραμινούς και η πρώτη που είχε γίνει περίπου προτριετία. Και η δεύτερη που είχε έγινε τώρα 7 Απριλίου, παρόλο που ήταν γνωστή συγγραφής, ναι, ήταν όλοι. Γνωστή συγγραφής, γνωστό, ακόμα περισσότερο γνωστό το έργο τους. Συνολικά 21, γέμισε η αίθουσα του Οδείου, βρήκε ανταπόκριση μεγάλη από τους δραμινούς, παρόλο που ήταν δύσκολη μέρα, τα Κυριακή πρωί, και ευνοήτως βάλαμε Κυριακή για να μπορούν να μεταβούν από τις πόλεις τους οι συμμετέχοντες. Εξ αυτών οι 12, πρέπει να διευκρινίσω, ήταν το ντόπιο που λέγαμε και λίγο πριν, καλλιτεχνικό, λογοτεχνικό, δυναμικό, η γνωστή και μη εξαιρεταί που λέω και εγώ, και οι υπόλοιποι 9 ήταν από την Αλεξανδρούπολη. Αναφέρεστε και καλά κάνετε τώρα στους 21 συγγραφείς που βρέθηκαν στη Δράμα τότε που, ναι, ναι, λέτε. Απριλίου, γιατί είχατε κάνει και μία ακόμα ωραία εκδήλωση με τους 6 συγγραφείς που είχαν έρθει από έναν εκδοτικό οίκο. Με τον Καστανιώτη. Που ήταν εξαιρετική επίσης. Αυτό έγινε στο τέλος της περασμένης χρονιάς και έχετε δίκιο. Ήτανε κατάμεστο το Οδείο, η μεγάλη αίθουσα του Οδείου. Και ήταν μεταξύ. Άρα ο κόσμος διαβάζει, κυρία. Ο κόσμος διαβάζει, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, τόσο όσο μπορώ να πω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται και για τη λογοτεχνία και για τα λογοτεχνικά βιβλία, τη λογοτεχνική παραγωγή και για τους λογοτέχνες. Ναι, έχω συνομιλήσει με κάποιους ανθρώπους από εκδοτικούς οίκους και λοιπά, λένε ότι η παραγωγή είναι υπερπληθώρα πλέον. Ναι. Βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία. Πάρα τα οποία πολλά. Λογικά με κάποιον τρόπο και πολλούνται και διαβάζονται και... Ο κόσμος συζητάει για αυτά, ναι. Άρα αυτά τα βιβλία δεν βγαίνουν μόνο για τον συγγραφέα, βγαίνουν και για τον κόσμο. Εδώ και χρόνια η Ελλάδα για το μέγεθός της και για τον πληθυσμό της και κυρίως για το αγοραστικό κοινό όσον αφορά την αγορά του βιβλίου συγκεκριμένα, για να έχει νόημα να μιλάμε για αγορά, έχει υπερπληθώρα, υπερπαραγωγή. Αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο των τελευταίων ετών. Των τελευταίων ετών μπορώ να πω ότι έχει ατονίσει, έχει μετριαστεί. Πολλά βιβλία όμως δεν διαβάζονται ποτέ και πολτοποιούνται. Είναι και αυτό μία παράμετρος στην Ελλάδα.
αναφερόμενη στην υπερπαραγωγή και τι σημαίνει αυτό ή ποια θα είναι η πορεία των εκδιδόμενων βιβλίων. Και επίσης έχουμε μία ροπή και δεν είναι μόνο στο εσωτερικό της Ελλάδας, είναι διεθνές φαινόμενο των λεγόμενων best-seller, ότι συγκεκριμένοι συγγραφείς οι οποίοι παράγουν ατελείωτη σειρά βιβλίων σε τακτική βάση, αντιμετωπίζοντάς το και με εμπορικούς εν πωλής όρους, κάνουν τρελές πωλήσεις. Το κοινό έχει μάθει και τους ακολουθεί και διαβάζει αναλυπώς τα βιβλία τους. Πλην όμως, πολλές φορές δεν είναι οι ενδεικτικότερες ή οι αξιολογότερες περιπτώσεις λογοτεχνών και λογοτεχνικής παραγωγής. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δεν χρειάζεται να πω δεν περισσότερα. Δεν συμβαδίζει η ποιότητα με την επιτυχία, λέτε. Με την ποσότητα, να πούμε, όσον αφορά τον αριθμό των πωλήσεων. Θα ήθελα όμως να πω, πέρα από αυτήν την πολύ ευτυχή έτσι, αναφορά που κάνετε σε αυτήν την εκδήλωση αφιέρωμα στον εκδοτικό οίκο Καστανιώτη, στο οποίο πραγματικά που αντέχει ακόμη. Βεβαίως και καλά κρατεί, όχι απλώς αντέχει. Και καλά κρατεί. Ναι. Είναι από τους, στην πορεία των δεκαετιών έχει αποδειχθεί από τους ανθεκτικότερους και σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους. Εκεί συμμετείχε μεταξύ άλλων η Ζηράνα Ιζατέλη, η οποία είναι αγαπημένη των περισσότερων Ελλήνων. Οι Δραμνοί φυσικά δεν αποτελούν εξαίρεση, την παρακολουθούμε όλες αυτές τις δεκαετίες που δραστηριοποιείται. Και επίσης έκανε χρέη συντονιστή ο πολύ καλός δημοσιογράφος, ο Θανάσης Ιάχος, ο οποίος ήταν και μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί ήταν απολαυστικός με το χιούμορ που τον διακρίνει στο ρόλο του. Χρόνια πρέπει να πούμε και τη στήλη βιβλίου και όχι μόνο, σε πολλές εφημερίδες. Και προωθεί τα. Από τον επενδυτή, αν θυμάμαι, και στα και Νέα και στα γράμματα. Ναι. Ναι, ναι. Με τις βιβλιοκριτικές. Άλλες εκδηλώσεις. Αυτή που ήθελα να αναφέρω και κατέλευε και έναν ολόκληρο μήνα είναι το τελευταίο μας θεατρικό ανέβασμα. Η τελευταία θεατρική παράσταση που έδωσε η ερασιτεχνική μας ομάδα μόλις τον περασμένο Ιανουάριο. Πήγε καλά. Αρχές του 2019. Πήγε εξαιρετικά. Και δεν μιλώ μόνο σε επίπεδο εισπράξεων. Έχουμε καλομάθει όλες αυτές τις δεκαετίες που λειτουργεί η θεατρική ομάδα του Συλλόγου. Από το 1994 και εφ' εξής μέχρι σήμερα, να μας αγκαλιάζει το δραμηνό κοινό. Να στηρίζει και να κατακλείζει την αίθουσα του Οδείου όπου δίνονται οι παραστάσεις κάθε φορά σε κάθε μας ανέβασμα. Δεν μιλώ μόνο από αυτή την άποψη, την ανταπόκριση του κοινού. Μιλώ και από άποψη ουσίας που είναι τα σχόλια του κοινού. Έτυχε πολύ θερμής υποδοχής όσον αφορά την αρτιότητα του τελικού καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Και το εγχείρημα είναι πάρα πολύ καλό, πάντα. Και πρέπει να αναφέρω και το έργο. Ένα έργο δύσκολο, εμβληματικό, ένα έργο ρώσιμο του 20ου αιώνα, στο θέατρο το Παγκόσμιο, ήταν Όλοι τους παιδιά μου, του Άρθουρ Μίλλερ, του μεγάλου Αμερικανού συγγραφέα. Ένα έργο που δύσκολα το πλησιάζει ερασιτεχνική θεατρική ομάδα, γιατί έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από τους ηθοποιούς που στελεχώνουν την παράσταση όσον αφορά την υποκριτική τους ερμηνεία. Το δούλεψαν ατελείωτους μήνες, νομίζω πάνω από έναν χρόνο, και αποζημιώθηκαν από το τελικό αποτέλεσμα που είδαμε όλοι μας επί σκηνής. Αυτή ήταν μια ευτυχή στιγμή και μάλιστα θέλω να πω ότι η θεατρική ομάδα του Συλλόγου έχει ταυτιστεί και δικαίως με τον μόνιμο σκηνοθέτη μέχρι πρότινος, τον Χρήστο τον Καδόγλου, που έκανε τις σκηνοθεσίες όλων σχεδόν των θεατρικών ανεβασμάτων, των κατά καιρούς θεατρικών ανεβασμάτων της ερασιτεχνικής ομάδας του Συλλόγου. Φέτος λοιπόν είχαμε μια αλλαγή σκυτάλης. Είχαμε μια διαδοχή εδώ. Ανέλαβε για πρώτη φορά ο Παναγιώτης Ζετίνης, παλιός τέλεχος της ερασιτεχνικής μας ομάδας. Έχει συμπράξει σε πολλά θεατρικά ανεβάσματα. Έχει ταλέντα, πρέπει να πω. Έχει ανθρώπους, να το πω με μεράκι, που αφοσιώνονται σε αυτό που αγαπάνε και αυτό αποδίδει καρπούς. Και μάλιστα με ένα έργο του τεράστιου συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ, πρέπει να πω, είναι και, ναι. Δηλαδή να ξεκινάς με τα πολύ δύσκολα, αλλά πήγε πολύ καλά. Γι' αυτό και δούλεψαν πολύ φιλότιμα και πολύ κοπιαστικά. Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Για να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, Πρόεδρε, ότι όλοι οι σύλλογοι, όλες οι θεατρικές ομάδες θέλουν και ένα χώρο για να κάνουν την προετοιμασία, μια θεατρική στέγη, γίνεται συζήτηση. Ναι, η προεκλογική περίοδος πρέπει να πούμε ότι είχαν μια σύγκληση όλων των αυτοδιοικητικών δυνάμεων πάνω σε αυτόν τον τομέα. Φαίνεται ότι συμφωνούν όλοι σε αυτό.
Μπορεί να μην συμφωνούν σε πολλά, αλλά σε αυτό συμφωνούν. Και πολύ καλά κάνουν, είναι ευτυχές το ότι συμφωνούν, γιατί το θεωρώ κάτι παραπάνω από αυταπόδεικτο. Το έχει η ανάγκη η Δράμα, το είχε εδώ και δεκαετίες. Τώρα, το πώς θα εξελιχθεί, πώς θα δρομολογηθεί, πόσο χρόνο θα πάρει, καλή θέληση και βούληση να υπάρχει και θα βρεθεί τρόπο. Συν το χρόνο μπορούμε να κάνουμε υπομονή. Σαφώς και χρειάζεται η πόλη μια κατάλληλη θεατρική σκηνή. Το δύο δεν είναι. Είναι λύση ανάγκης, ας είναι καλά που μας φιλοξενούν, αλλά το δύο δεν είναι θεατρικό σαν είναι θεατρική σκηνή, είναι ορχήστρα. Έχει γίνει ένα πολυμίξερ πρέπει να πω, κυρία Πανάκη. Έχω την άποψη ότι έχει και συγκεκριμένες αντοχές του να γίνονται συναυλίες, του να γίνονται μαθήματα, ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις και να είναι κάτι άλλο ουσιαστικά. Να δεν πω. Είναι... Η ορχήστρα του, γιατί είναι ορχήστρα, προοριζόταν από την και ίδια, από τον ίδιο το καταστατικό του σκοπό για μουσικά σύνορα, αλλά μουσικά σχήματα. Μουσικό δύο είναι. Αλλά ας είναι καλά το ότι το έχουμε αυτό και μας φιλοξενεί, όπως απαριθμίσατε, για πληθώρα και μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων. Και στεγαζόμαστε εκεί. Υπάρχει ανάγκη και μάλιστα κυκλοφορεί και ένα βιβλίο, να το πω σε εισαγωγικά, όπου συγκεντρώνονται υπογραφές προς ενίσχυση αυτού του σκοπού της δημιουργίας μιας κατάλληλης θεατρικής στέγης και σκηνής. Και θα υπάρχει και το βιβλίο διαθέσιμο αύριο στην λογοτεχνική βραδιά που, για την οποία ήδη συζητήσαμε. Για τη μεγάλη σας αγάπη την ποιήση δεν μου είπατε κάτι. Επίσης η Δράμα έχει ένα εξαιρετικό επίπεδο. Έχει ένα εξαιρετικό ποιητών, επίπεδο ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά είναι απόσταγμα η ποιήση, είναι, το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς. Κύριε Φυλακτή, να πω κάτι. Αποτυπώνεις με λίγα λόγια μεγάλα νοήματα. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Κάποιος μας έλκει να διαβάζουμε κιόλας, μας αρέσει να διαβάζουμε. Είναι γεγονός πάντως ότι η Δράμα για τον πληθυσμό της έχει αρκετούς ποιητές. Καλό δυναμικό. Λοιπόν, όντως, έχουμε γενικότερα αρκετούς και σημαντικούς λογοτέχνες, οι οποίοι, εγώ επειδή λόγω του συλλόγου της διοργάνωσης των εκδηλώσεων όλα αυτά τα χρόνια έρχομαι σε επαφή με άοριστο αριθμό προσώπων από όλες τις πόλεις και από την πρωτεύουσα και από τη συμπρωτεύουσα και από την επαρχία. Φτάνει λοιπόν ο απόϊχος το ότι ακούγεται η Δράμα, έχει κάνει αίσθηση το ότι έχει λογοτεχνική σκηνή, ας μου επιτραπεί να το πω. Υπάρχουν λοιπόν, όπως εσείς είπατε, συγκεκριμένα άτομα με μια σταθερή αξιόλογη πορεία στα λογοτεχνικά πράγματα, όχι μόνο στα ποιητικά και στα πεζογραφικά. Προηγήθηκε όλων ο κύριος Τιαμπούς όσον αφορά την πεζογραφία. Προηγήθηκε όλων από την νεότερη γενιά που μέχρι σήμερα πρωταγωνιστεί στα Δραμηνά, αν μη τι άλλο, λογοτεχνικά πράγματα, ο Αλέξανδρος ο Αραμπατζής. Είναι ο πρώτος που εξέδωσε πίσω στα βάση της δεκαετίας του 80 ποιητική συλλογή. Οι δικηγόροι το έχετε. Ακολούθησαν οι άλλοι. Δεν θα το πω. Δεν θα το πω. Εξαρτάται πολύ απλά από τον άνθρωπο και την ιδιοσυγκρασία του και την προσωπικότητά του, ανεξαρτήτως επαγγελματικής δραστηριότητας. Φυσικά το ξέρετε όλοι. Αυτό ήταν χαριτολόγημα. Και πρέπει να πω ότι πριν από όλους εμάς ήταν κάποιες περιπτώσεις λογοτεχνών προηγούμενων παλαιότερων γενεών, όπως ο Κωνσταντινίδης, ο αείμνηστος, ο Νίκος ο Κωνσταντινίδης, τον οποίο χάσαμε σχετικά πρόσφατα, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα σεμνός, ιδιαίτερα χαμηλών τόνων, που διήγε τη ζωή του με μία σοβαρότητα, με ένα μέτρο αξιομνημόνευτο. Υπήρξε και φίλος, γιατί ήταν και της ίδιας γενιάς με τον πατέρα μου, τον γνώριζα λοιπόν από πολύ μικρή, και έχει αφήσει αξιολογότατα ποιητικά πράγματα. Έχει καταθέσει όλα αυτά τα χρόνια. Και μια και τον ανέφερα, θα ήθελα να πω ότι συμπράττουμε πολύ Δραμηνοί που δραστηριοποιούμαστε στο λογοτεχνικό χώρο σε μια εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη του και στην ποιησή του στα πλαίσια του φεστιβάλ βιβλίου που θα γίνει τον επόμενο μήνα. Πληροφορήθηκα, δεν το ήξερα πολύ να μπανά, ότι έφυγε σήμερα και ο Πάνος ο Βαφιάδης, ο γνωστός ζωγράφος. Το διάβασα το πρωί σε μια ανάρτηση του Ζαμπίδη, του Κώστα. Τα θερμά μας συλληπιτήρια, ναι, πρέπει, ναι, να πούμε, στην οικογένεια του Πάνου του Βαφιάδη. Επίσης ένας πολύ ταλαντούχος δραμηνός ζωγράφος, ναι, και αυτοδίδακτος, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Που υπηρέτησε την τέχνη του δεκαετίες και με σημαντικά αποτελέσματα. Και κλείνοντας, δύο λέξεις για την εκδήλωση αύριο, για να κλείσουμε, Πολίνα.
7.30 ώρα, όπως ήδη ανέφερα, στον εξωτερικό χώρο του καφέ Παλιό Ρολόι. Είναι η πρώτη κατά σειρά λογοτεχνική βραδιά που εγκαινιάζει έναν μεγαλύτερο κύκλο 7 συνολικών βραδιών σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δύο πολύ αξιόλογοι συγγραφείς φιλοξενούνται αύριο, η Βίκη Τσελεπίδου και ο Κώστας ο Καβανόζης, που έρχονται για πρώτη φορά στη Δράμα για να μιλήσουν για το έργο τους, και θα έχουμε μία μοναδική ευκαιρία να τους γνωρίσουμε από κοντά. Στις 7.30 λοιπόν αύριο στο Παλιό Ρολόι, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε για σήμερα με την εκπομπή. Ήταν η παρεμβάση από το Star Βορειοελλάδος. Να είστε καλά, γεια σας.